Η Δημοτική Σύμβουλος Χρυσή Χατζηδάκη Μιχαηλάκη, η οποία ήταν μέλος της Δημοτικής Παράταξης για τα Χανιά, μετά την από 14η Ιανουαρίου 2022 σύμπραξη με την Παράταξη Χανιά Κοιτάμε Μπροστά, από σήμερα διαγράφεται από μέλος της Παράταξης. Με αυτή την ανακοίνωση, η Παράταξη του Δημάρχου Χανίων διαγράφει ως μέλος της την πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ, επειδή όπως αναφέρει κράτησε αντιδεοντολογική στάση στο Δημοτικό Συμβούλιο, διαφοροποιείται από την Παράταξη και δεν παρετήθηκε από τη θέση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΧ, όπως της το ζήτησε ο ίδιος με επιστολή του. Αυτό ήταν και το θέμα που μονοπόλησε τη συζήτηση στο χτεσινό Δημοτικό Συμβούλιο με τον Παναγιώτη Σιμανδυράκη να εξηγεί προς το Σώμα ότι θέλει ο ίδιος να αναλάβει τα ηνία της ΔΕΙΑΧ. Ως Δήμαρχος αποφάσισα και το ανακοίνωσα σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΧ ότι επιθυμώ να αναλάβω την Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπήρξε μια συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπήρξε και η άρνηση της Προέδρου να υποβάλει την παραίτησή της ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η επιθυμία. Επιφυλάσσομαι την γραπτή απάντηση όπως αναφέρθηκε. Εκτός διαδικασίας μου κατέθεσε μια αίτηση παραίτησης, το περιεχόμενό της σας το ανέφερε. Η απάντηση η δική μου ήταν ότι θα τον παρακαλούσα η αίτηση που θα μου υποβάλει, αν το κρίνει σκόπιμο βεβαίως, να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Αρνήθηκα να παραιτηθώ και δεσμεύτηκα στους συναδέλφους ότι θα απαντήσω εγγράφος και αρμοδίως. Από την πλευρά της, κυρία Χατζηδάκη έκανε λόγο για ένα καλά σκηνοθετημένο σόου εις βάρος της, που στόχο έχει να βλάψει την πολιτική της υπόλοιψη και σταδιοδρομία. Διεμήφθη ένα καλά σκηνοθετημένο επικοινωνιακό σόου εκ μέρους του Δημάρχου Χανίων. Δόθηκε στη ΔΕΙΑΧ, όπως σας ανέφερα, με απότερο σκοπό να βλάψει την πολιτική μου υπόλοιψη και σταδιοδρομία, χωρίς να ακολουθηθεί καμία εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία, θέτοντας σε κίνδυνο τη λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης με απότερο σκοπό τις δικές του, όπως γράφει και στην αίτηση και στα λεγόμενά του, πολιτικές φιλοδοξίες και σκοπιμότητες. Ελπίζω σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν καθαρά με πολιτικές επιλογές και πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες δεν συναρτώνται, και θέλω να το τονίσω, θέματα τα οποία είδαν το φως της επικαιρότητας, να γίνονται σεβαστές, διατηρώντας μια ηθική στην πολιτική του Δήμου Χανίων, όπως τα προηγούμενα χρόνια, η οποία λέει ότι ο Δήμαρχος Χανίων, ο εκάστοτε Δήμαρχος Χανίων, οφείλει και είναι, έχει τη δυνατότητα να ορίζει και να επιλέγει τους βασικούς συνεργάτες του. Μετά από όλα αυτά και αφού προηγήθηκε η διαγραφή της κυρίας Χατζηδάκη, σήμερα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε επιστολή, την οποία η ίδια είχε αποστείλει στο Δήμαρχο την προηγούμενη μέρα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 3η 31 Ιανουαρίου, η οποία αποτέλεσε και την αιτία να ζητήσει την παραίτησή της. Μεταξύ άλλων, αναφέρει η κυρία Χατζηδάκη ότι όλα ξεκίνησαν από τη συζήτηση για τον ορισμό όρκο του λογιστή στην επιχείρηση, όπου ο Δήμαρχος της επέριψε ευθύνες για τη δημιουργία κακού κλίματος στη ΔΕΙΑΧ, με την ίδια να υπογραμμίζει ότι το κλίμα αυτό είχε καλλιεργηθεί εσκεμμένα, ώστε να αναλάβει ο Δήμαρχος τη διοίκηση της επιχείρησης. Όλα αυτά επήλθαν ως αποτέλεσμα της αδυναμίας του να κάμψει την πάγια προσήλωσή μου στους νόμους και στους θεσμούς. Τέλος, από τη στιγμή που δεν υπάρχει παραίτηση, θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων να αποφασίσει την αντικατάσταση της κυρίας Χατζηδάκη, εφόσον τεθεί το θέμα προς συζήτηση και ψηφοφορία.